εκεί. Είμαι 20 χρονών και σπουδάζω στο ΤΕΙ της Καλαμάτας. Πώς πήρες την απόφαση να δηλώσεις συμμετοχή? Μ' άρεσε το ξενοδοχείο που έδειχνε, μ' άρεσε όλο γενικά το τρέιλερ που είχε, που είχαν βάλει στην τηλεόραση και ήρθα για την εμπειρία αποκλειστικά. Τι περιμένεις να πάρεις από αυτό το παιχνίδι? Το βασικότερο είναι το έπαθλο για μένα, αλλά και η εμπειρία. Τι μπορώ να κερδίσω? Αυτό. Μόνο το έπαθλο. Η Στεφανία είμαι. Πόσο χρονών? 28 χρονών. Μένω στην Ελλάδα 7 χρόνια. Είμαι από τη Ρωσία. Δεν είμαι σίγουρη αν θέλω να βρω άντρα. Γενικά ήρθα για παιχνίδι και για το έπαθλο και να παίξω το παιχνίδι, να περάσω καλά. Το πιο δυνατό στοιχείο του χαρακτήρα σου? Έχω υπομονή, είμαι Ταύρος, οπότε... είμαι 1,83. Και η ηλικία σου? 24. Πώς αποφάσισες να δηλώσεις συμμετοχή? Παιδιά, το είδα. Έμαθα για το κόνσεπτ, μου άρεσε πολύ και ήθελα να ζήσω την εμπειρία. Δεν θα έλεγα ότι με φοβίζει κάτι πολύ, απλώς θα ήθελα μόνο να ταιριάξω με όλα τα παιδιά. Είσαι η Μικαέλα. Μικαέλα. Πόσο χρονών είσαι? 24. Και είσαι από? Μολδαβία. Με τι ασχολείσαι? Σε χώρα εστίασης δουλεύω προς το παρόν, έχω σπουδάσει παιδαγωγικά και ασχολήθηκα και λίγο με το modeling. Θέλω να περάσω καλά, να ξεφύγω από την καθημερινότητά μου. Αυτός ήταν και ο στόχος μου. Τι πήρες μαζί σου? Ρούχα. Τέσσερις βαλίτσες, μόνο αυτό έχω να σας πω. Α, είσαι περισσότερες, Τέσσερις βαλίτσες. Τέσσερις βαλίτσες, η μία είναι μόνο μεγαλυτικά. Είμαι Μαρίνα. Πόσο είσαι, πόσο χρονών? Είμαι 23. Με τι ασχολείσαι? Είμαι φοιτήτρια στη λογιστική. Ξέρεις να μαγειρεύεις? Όχι, δε, παιδιά, με τη μαγειρική δεν. Καθόλου. Δεν είμαι στη μαγειρική, όχι. Και τι θα κάνεις άμα παντρευτείς κάποια στιγμή? Άμα παντρευτώ, τι να κάνω? Δεν ξέρω. Δεν θα πάρω σεφ. Είμαι η Άννη. Πόσο είσαι? Είμαι 25 χρονών. Και με τι ασχολείσαι? Δουλεύω σε γυμναστήριο. Φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Πώς αποφάσισες να δηλώσεις συμμετοχή? Για την εμπειρία. Τι πήρες μαζί σου στη βαλίτσα? Ρούχα και καλλιτικά. Παπούτσια? Ελάχιστο. Πόσο ζευγάρια? 8. Οι υπόλοιπες κοπέλες σου φάνηκαν? Γιατί εγώ για δεν τα έχεις συναντήσει ακόμα. Συμπαθητικές. Α, δεν το λες και πολύ χαρούμενα. Όχι, συμπαθητικές. Ναι. Ναι. Θυμηθείτε την Άννη τη Ροζάκη. Ναι.